Πολύ πολύ γλυκό κορίτσι, αγαπημένο μας παιδί, όμορφη όπως είπες πολύ, μαζί μας είναι η μία και μοναδική Δόκισσα Νομικού. Γεια σας! Καλώς την! Καλώς σας βρήκα! Τι κάνεις? Γεια σου! Γεια σας γειτονάκια, τι κάνατε? Περίμενε! Μάλιστα! Και ο Γιώργος απέναντι θα σου κάνει ένα πλήρω διάβαση. Α, αυτά είναι. Εδώ ένα κολλάκι. Ωραία. Μερικά τράτζου. Πάρα πολύ ωραία. Έλα, Δόκισσα. Τι είσαι. Είναι πολύ καλή. Λίγο φοβήθηκα με τον Χρήστο, τον Έζο, με αυτά που έκανε. Γιατί. Γιατί. Ξέρω εγώ. Βλέπω τι κάνει κάθε φορά. Οπότε λέω. Να σου πω κάτι. Εσύ έχεις αδυνατήσεις, OK τώρα. Τώρα είμαι στα πολύ κανονικά μου. Στα πολύ κανονικά σου. Στα 2 κιλάκια πάνω. Κούκλα είναι. Κούκλα. Τι κάνει. Και εσύ έχεις αδυνατήσεις. Καλά, έτσι. Το κορμί δεν πάρει. Το λένε όλοι. Έχω πακίνει απλώς επειδή έχω μαυρίσει το μπάνιον. Κόβει. Αλήθεια. Μωρή, τι λες. Να σου πω για αυτό το κάνει. Τι λες, δηλαδή. Όχι, να σου πω κάτι. Φαίνεται πιο αδύνατος. Φαίνομαι λόγω από κοντά. Από κοντά μου βρε δούκησα κι εσύ. Όχι, αλλά από κοντά που σε βλέπω. Κόβει το μαύρισμα στην επιδερμίδα. Βεβαίως κόβει το στην επιδερμίδα. Κοίτα σε εμάς γυναίκες το μαύρισμα. Μπορεί και στους άντρες. Στους άντρες κολακεύει. Το μαύρισμα τους κολακεύει πολλούς ανθρώπους. Γι' αυτό θέλεις να μαυρίζεις. Ρε Φέι. Όχι, εγώ μαυρίζω γιατί κάνω πάνω και μόνο καλύτερη. Εσύ ξεκίνησες μπάνια. Ναι, από Απρίλιο. Αν είσαι ήδη στην το σώμα, η φωτογραφία που έκανε βουτιά μέσα στη θάλασσα. Για τις υποβρύχες, λες. Ναι. Καλά, εντάξει. Ποιος σου τράβηξε αυτές τις φωτογραφίες? Μια φίλη μου, η Χριστίνα. Ναι. Και είχε βάλει μια θήκη στο κινητό της. Εν τω μεταξύ, εγώ λέω σιγά. Από κινητό είναι αυτές. Από κινητό. Α, με θήκη. Δεν είναι δηλαδή από υποθαλάσσια κάμερα που έχουν. Πού να την βρούμε. Και βάλαμε μια θήκη. Λέω, εντάξει, εγώ το δικό μου κινητό δεν το βάζω μέσα. Αλλά βγήκα, ναι, παίζαμε μία ώρα κάτω από το νερό. Ναι. Γενικά σ' αρέσει το μπάνιο δηλαδή. Μ' αρέσει η θάλασσα, όπως σου αρέσει και εσένα που ξέρω και εσένα Φέη, τρελαίνομαι με τη θάλασσα. Μακάρι να μπορούσα να πω και χειμώνα. Γιατί δεν το κάνεις. Μία χρονιά, άμα το κάνεις, αρχίσει δηλαδή να μην το κόψεις, θα το πας ότι εγώ έτσι το έκανα φέτος, ας πούμε. Και το πήγα όλη τη χρονιά. Περίμενε και Δεκέμβρη έκανες. Κανονικά, Δεκέμβρη, Γενάρη, έκανε, τα πάντα. Έκανε μαζί με τον Ανδρέα τον Αλαμάνο, παρέα. Ναι, ένα φίλο μου εκεί. Α, το ξέρεις. Ναι, το ξέρεις. Ναι, κάναμε όλο το χειμώνα μαζί. Τι άλλα, ναι, εσύ μένεις τώρα εκεί που έμενες. Εκεί, δίπλα σας, σχεδόν. Με τη μαμά και τον παπά και τον αδερφό. Ναι. Δεν έχεις αλλάξει. Τσόκο πάει και ο Τσόκο. Ο Τσόκο, το σκυλάκι μου. Πέθανε. Ναι. Ήταν μεγάλο. Εντάξει. Αλλά εντάξει. Εσύ δεν έχεις μείνει ποτέ μόνη σου. Πρέπει όμως να σου πάρει δώρο ένα σκυλάκι τώρα. Όχι κατευθείαν, ξέρεις τι. Και εγώ σκεφτόμουν να πάρω κατευθείαν ένα σκυλάκι, όχι, αλλά νομίζω πως είναι πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή, ακόμα στο μυαλό μου είναι το Τσόκο. Τρία χρόνια ήταν αυτά. Εσύ δεν έχεις κατοικήσει ποτέ μόνη σου ή να έχεις κατοικήσει με κάποιον σύντροφό σου? Όχι, ποτέ. Γιατί δεν το έχεις κάνει το Δόκισσα? Κοίταξε, μικρή ήμουν, πότε να το κάνω. Ναι, και μικρή είσαι, δεν. Ναι, και μικρή είμαι. Δεν το είχα νιώσει ποτέ αυτό, να σου πω την αλήθεια. Και επειδή στο σπίτι δεν μας καταπιέζουν ποτέ και έχει και ο καθένας το χώρο του. Και για να λέμε και την αλήθεια, τα έχουμε και λίγο έτοιμα. Από τη μαμά, νομίζω πως λίγο με βόλευε. Τώρα, ξέρεις, το σκέφτομαι μερικές φορές, μήπως να έμενα και μόνη μου. Ναι. Να πάω δηλαδή να διαλέξω για το σπίτι μου μικρά πραγματάκια. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Θα έφευγες να μείνεις μόνη σου ή θα έφευγες να μείνεις με έναν σύντροφό σου? Μόνη μου, όχι. Θα πήγαινα για να συγκατοικήσω. Με ένα σύντροφό. Ναι, είμαι μία φίλη μου. Μόνη μου, σε ένα σπίτι μόνη μου. Εσύ μπορείς να φροντίσεις τον εαυτό σου. Ναι, δηλαδή μπορώ. Να μαγειρέψεις, να πλύνεις τα πράγματά σου, να σιδερώσεις κτλ. Μπορείς. Τα κάνω τώρα πια. Τα κάνεις. Είσαι διατεθειμένη, ας πούμε, να γίνεις η γυναίκα? Γιατί λένε, παιδί μου, ότι όμορφες γυναίκες είναι λίγο σαν πριγκίπισσες. Δεν είναι διατεθειμένες όταν είναι με έναν άντρα, ας πούμε, να κάνουν τις δουλειές αυτές. Δηλαδή το να σφουγγαρίσουν, να πλύνουν, να σιδερώσουν, να. Ξέρεις, είναι λίγο πιο. Ναι, αλλά μια γυναίκα είναι γυναίκα. Και εμένα μου αρέσει να είμαι παραδοσιακή γυναίκα και νοικοκυρά. Σ' αρέσει δηλαδή να δουλειά ή αυτό που λένε τα σύγχρονα ζευγάρια να τα μοιράσουν? Δηλαδή μια μέρα που θα είμαι κουρασμένη να πλύνω. Θα τα μοιράσουμε κιόλα, ωραία, Γιώργο, εντάξει, μερικά. Ωραία, παιδί μου, ο άντρας όμως να πλένει πιάτα. Όχι, αλλά είναι ωραίο ο άντρας να πηγαίνει σε σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι, οκ. Okay. Αλλά δουλειά. Δεν πηγαίνει. Δεν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Θε εκεί πέρα τότε. Όποτε χρειάζεται. Συγγνώμη, παιδιά, δεν ήθελα να το κάνω αυτό. Να τηλεφωνήσουν όλα τα σούπερ μάρκετ, παρακαλώ, των νοτιού προαστίων. Πολλά θα τηλεφωνήσουν. Εγώ τη Φέη βλέπω, βέβαια. Εντάξει, μπορεί να πηγαίνει και εσύ άλλη σώση. Σε άλλο σούπερ μάρκετ πάω. Για πες. Ρε παιδί μου, πάει fake, ξέρω εγώ, από τις 5 φορές στις 4 και πάω εγώ τη μία. Οκ, εντάξει, δεν πάω κι εγώ όμως θα χρειάζεται. Αυτό λέμε. Πάω, ναι. Λοιπόν, για πες, δηλαδή κάνεις δουλειές σπιτιού, τα πάντα όλα. Η μαμά του ούτως ή άλλως, παρότι είναι μια πολύ όμορφη γυναίκα, από ό,τι ξέρω δεν δούλευε, ήταν στο σπίτι και σας μεγάλωσε. Η μαμά μου, ναι, είχε αφήσει τα πάντα στη Γερμανία και είχε έρθει στην Ελλάδα για τον μπαμπά, οπότε είχε αφήσει τη ζωή της πίσω.
Και εδώ αφοσιώθηκε σε εμάς. Την έχει αυτή την εικόνα η Δούκη στο μυαλό της. Της νοικοκυράς, ναι. Η μαμά μου είναι και το πρότυπό μου, οπότε έχω καλό πρότυπο νομίζω. Τέλεια αντικειμενικά, όχι επειδή είναι η μητέρα μου. Μάλιστα. Άρα το γάμο πώς τον ονειρεύεσαι για την οικογένεια, λίγο όπως είναι η δικιά σου, ας πούμε. Ναι. Ναι. Να είναι όμορφα τα πράγματα και είμαστε στο σπίτι, να υπάρχει σεβασμός, αγάπη. Έχω ανεβάσει ψηλά τον πύχη. Παιδιά. Στους δύο. Ναι, πόσα? Μακάρι. Πολλά. Πολλά, ε. Ναι. Εντάξει, μέχρι τρία. Μέχρι τρία. Mm. Αλλά θες να κάνεις πολλά παιδιά. Αν με αξιώσει ο Θεός, θα το πω. Και σε μικρή ηλικία δούλεψα, δηλαδή, ή θες να το πας πιο μακριά και τα λοιπά. Ναι. Είσαι μικρή, οπότε αυτή η κουβέντα, άσχετα με τον άνθρωπο που είσαι δίπλα, σου ακούγεται λίγο γυάλι. Μακρινή, ας πούμε, ναι. Ότι δεν σε αφορά τόσο άμεσα. Τώρα, νιώθω ότι δεν με αφορά τόσο άμεσα. Ναι. Τώρα που είμαι 26. Βέβαια, όταν ήμουν εγώ 19, έλεγα στα 24, θα ήθελα να κάνω ένα παιδάκι. Και ένα παιδάκι. Τώρα νομίζω πως ακόμη όχι. Δηλαδή, ιδανικά, άμα το προσδιορίσεις, σε τι ηλικία θα θέλεις να παντρευτείς για να κάνεις παιδιά, ας πούμε. Συνέχεια μεγαλώνει αυτό το όριο. Συνέχεια πάω για. Τώρα που, στα 19 και στα 24. Τώρα που είσαι 26, στα πόσα λες. Στα 30. Στα 30 λες τώρα. Και θεωρείς ότι αυτό έχει να κάνει και με τη σχέση που έχεις. Είναι κάτι πολύ προσωπικό. Τι εννοείς. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο που είσαι. Ή... Όχι, δεν είναι... έχει να κάνει. Έχει να κάνει με μένα. Και για το πότε νιώθω όριμη να κάνω κάτι τέτοιο. Πιστεύεις ότι μια σχέση όμως, αν κρατήσει μια δεκαετία, σου λέω τώρα κάτι υπερβολικό. Ότι είναι φύρεται. Όχι, είναι υπερβολικό. Καταλαβαίνεις. Mm. Μπορεί μετά να οδηγηθεί σε έναν γάμο υγιή. Έχω φίλες που είχαν σχέση τόσο πολλά χρόνια. Οι μισές έχουν χωρίσει μετά από 10 χρόνια, άλλες μισές έχουν παντρευτεί. Γι' αυτό το λέω. Δεν είναι... θα ήθελα, ναι, δεν θα ήθελα να. Δηλαδή, αν είσαι με έναν άνθρωπο πολλά χρόνια και είσαι και στην κατάλληλη ηλικία, γιατί αν τα έχεις μαζί από τα 18 ναι. μέχρι τα 28, εντάξει, είναι λίγο περίεργο. Αλλά αν είναι και το timing σωστό, γιατί όχι. Mm. Πρόταση γάμου σου είχε γίνει ποτέ? Στο δημοτικό. Στο όχι, δημοτικό. Ενώ ρε παιδί μου σε ηλικία που θα μπορούσε να πει. Ελά, ήταν σοβαρή πρόταση γάμου. Όχι, εγώ λέω σε ηλικία που θα μπορούσε να πει ναι και να το εννοεί, α πούμε. Όχι, ε. Την ονειρεύεσαι τη στιγμή, δηλαδή τη στιγμή της πρότασης γάμου, τη στιγμή του γάμου τα ονειρεύεσαι όλα αυτά, ή επειδή όλα τα κορίτσια με τον ονειρεύονται, τι νηφικό θα φορέσεις, σε ποια κλίση θα το κάνεις κτλ. Ή... Όχι, ξέρεις, δεν ονειρεύομαι αυτή τη στιγμή. Ονειρεύομαι όμως, ας πούμε, αυτό που έχω συνέχεια στο μυαλό μου είναι μια σκηνή που θα είμαι μέσα στο σπίτι μου μαζί με τον άντρα μου, με πολλά παιδάκια, ξέρεις, να τρέχουν εκεί. Το να μετά πέσουν. Ονειρεύεσαι δηλαδή. Ναι, το μετά. Το ονειρεύομαι, το σκέφτομαι, δεν το κρύβω αυτό. Mm. Τον γάμο σαν γάμο, όχι. Θα ήθελες όμως να κάνεις γάμο όταν γίνει παραδοσιακό με νηφικά εκκλησία, να σε πάει ο μπαμπάς σου, που σου αγαπάει πολύ, να σε παραδώσει το γαμπρό κτλ. Ναι. Βρέτεψε το ότι είσαι τόσο όμορφη. Αυτό τώρα είναι αντικειμενικό. Δηλαδή, σε κάποιους μπορεί να αρέσει, σε κάποιους μπορεί να αρέσει λιγότερο, σε κάποιους πάρα πολύ λατρεύει. Αλλά είναι η ομορφιά της, είναι κάτι νομίζω εντυπωσιακή. Που όποιος πει ότι δύο ξενομικού δεν είναι ένα από τα ωραιότερα κορίτσια που έχουμε στην Ελλάδα. Νομίζω ότι έχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει αυτό τώρα. Πάει να πει ότι ζηλεύει, ότι είναι κακός άνθρωπος. Εντάξει, έτσι, δεν είναι. Αυτό είναι αντικειμενικό. Πώς εσύ το ζεις αυτό, το καταλαβαίνεις? Γιατί και μικρή ήσουν έτσι ένα αγγελούδι. Όχι, τι να καταλάβω. Τι να σου πω τώρα. Χαίρομαι που το λες αυτό. Χαίρομαι όταν ακούω μια όμορφη γυναίκα όπως εσύ. Μα είναι αντικειμενικό, δεν το λέω. Ναι, εγώ. Όχι, είναι ωραίο να το ακούς, ειδικά από γυναίκες. Όταν με σταματάνε στον δρόμο γυναίκες και ομολογώ πως περισσότερες γυναίκες με σταματάνε παρά άντρες. Χαίρομαι, αλλά μου αρέσει πιο πολύ να μου λένε, ας πούμε τώρα που ήρθα εδώ, που είχα καιρό να δω τα παιδιά, που μου λέγανε δούξανε, ναι, αλλά είσαι τόσο καλό παιδί. Αυτό νομίζω πως. Πιο πολύ σε κολακεύει. Ναι, μου αρέσει πιο πολύ. Να σου πω κάτι. Η ομορφιά σου αποθαρρύνει τους άντρες από το να σε φλερτάρουν, ή και τώρα, ας πούμε, που τα τελευταίο διάστημα. Ξέρουν όλοι ότι είσαι σε μια σχέση κτλ. Κτλ. Σε φλερτάρουν όμως οι άντρες, ή όχι να στην πέσουν, έχει ιδέα. Ναι. Ενώ να σου πούνε ωραία λόγια αυτό κτλ. Ή το αποθαρρύνει. Εντάξει, ναι, όχι. Ακούω ωραία λογάκια. Ακούς. Ναι. Να προχωρήσουν λίγο παραπάνω, να σου ζητήσουν δηλαδή να βγείτε κτλ. Σου το κάνουν ή. Όχι, υπάρχουν δύο-τρεις ταραλέοι. Που το έχουν κάνει, ε. Που το έχουν κάνει, ναι. Αλλά μερικοί, ας πούμε, ξεπέρασαν κάποια όρια. Και τι, πώς αντιδράσει εσύ? Πάει στο θράσος μετά. Ναι, μου ξέρεις που έχουν υπερβολική κοιότητα, αρχίζουν και σ' αγκαλιάζουν λίγο πιο. Απιάνουν και τα λοιπά. Δεν πιάνουν, ε. Προσπαθούν, ξέρεις. Και εσύ πώς αντιδράσει εκεί? Δηλαδή, τσαντίζεσαι ή. Όχι, δεν τσαντίζομαι, το γελάω βασικά. Γελάω. Γιατί όλοι είναι καλοπροαίρετοι. Τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω εγώ. Mm-hmm. Δεν θέλω να χάσω αυτή την εικόνα που έχω. Το πιο ακραίο που σου έχει τύχει. Α, να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και μετά να μας πει. Το πιο ακραίο που σου έχει συμβεί.